Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε σε μια παρουσίαση, σε μια ακόμα παρουσίαση της Τρίτης. Σήμερα δεν θα κρατήσει τόσο πολύ η παρουσίασή μας, είναι λίγο πιο μικρή, δηλαδή θα κάνει περίπου στο μισάωρο με 40 λεπτά το πολύ. Οπότε παρακαλώ γράψτε μου άμα ακούγουμε καλά, για να ξεκινήσει η παρουσίαση γρήγορα και να τελειώσει γρήγορα. Ακούγομαι καλά. Να αρχίσουμε. Λοιπόν, εγώ κάνω παρουσιάσεις κάθε Τρίτη, για όσους δεν με γνωρίζουν. Ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και είμαι επενδυτής στην Skyway, στην εταιρεία για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα. Και θα σας παρουσιάσω όσο καλύτερα μπορώ, μέσα από υλικό που προμηθευόμαστε. Και μετά θα πούμε μερικά νέα για την εταιρεία, τα οποία ουσιαστικά είναι οι επιτεύξεις που έχουν κάνει αυτή, καθώς και την προηγούμενη χρονιά. Και νέα τα οποία βγαίνουν κάθε εβδομάδα ή μήνα. Εξαρτάται. Οπότε ναι. Κάνουμε μια μικρή εισαγωγή. Εδώ βλέπουμε μια εικόνα ενός πίνακα, τον οποίο τον φιλοτέχνησε ένας καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας 100 χρόνια πριν από την εποχή στην οποία ζούμε τώρα. Σε αυτόν τον πίνακα απεικονίζει τον κόσμο του μέλλοντος, στον οποίο φανταζόταν 200 χρόνια αργότερα από την εποχή στην οποία ζούσε. Προέβλεψε δηλαδή ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφριές γραμμές. Και επίσης αυτός ο καλλιτέχνης προέλευσε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη Γη. Έκανε όμως λάθος με τη διαφορά των 100 χρόνων, διότι αυτή είναι η δικιά μας πραγματικότητα στους δρόμους, καθώς και σε λιμενικές περιοχές. Εδώ έχουμε τα πρώτα δύο προβλήματα των σύγχρονων μεταφορών. Το ένα είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών, και το άλλο είναι η έλλειψη ασφάλειας. Το τρίτο και κυριότερο πρόβλημα είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος, καθώς είναι και το πιο επικαιρό από τα καινούργια, από τα προηγούμενα προβλήματα και είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί καθημερινά πλέον. Και είναι πρόβλημα μεγάλο, όπως είπα και αν τονίσω, διότι όταν ο άνθρωπος κατασκευάζει τους δρόμους, εισβάλλει στην φύση και η ίδια η φύση, η οποία έχει την δικιά της ροή ύπαρξης, προσπαθεί να αντισταθεί στον άνθρωπο. Όμως ο άνθρωπος, επειδή είναι επίμονος και ακριβώς γι' αυτό το λόγο ξεχνά ότι ο ίδιος σκοτώνει τον κόσμο μέσα στον οποίο ζει. Το καύσιμο επίσης που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για την ίδια τη φύση, όπως γνωρίζετε. Και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαέριων, τα οποία καυσαέρια μολύνουν το περιβάλλον και παράλληλα διαβρώνουν επιφάνειες μέσω της όξινης βροχής. Το επόμενο πιο σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, διότι όταν συνδέουμε το αυτοκίνητο μας με μία μπρίζα, το συνδέουμε αυτομάτως με τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας, τα οποία επίσης λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα, που αυτά τα καύσιμα μολύνουν φυσικά το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι η κατασκευή αυτοκινήτων με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, ο επόμενος στόχος μας είναι η μείωση κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπαθούσαν να σηκώσουν την μεταφορά από την επιφάνεια της Γης στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, όπου σε αυτό το επίπεδο δεν θα υπήρχαν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων ανάμεσα σε λάκους, ποτάμια, λίμνες ή δάση. Αλλά κατέληξαν μόνο στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου, τοποθετημένου πάνω σε τεράστιους πυλώνες.
Φυσικά, η τεράστια κατανάλωση υλικών είναι προφανής. Οι προσπάθειες για την κατασκευή του ανάποδου δρόμου έγιναν τον περασμένο αιώνα στην Γερμανία και τόσο στις μέρες μας στην Κίνα, όπου το τραμ με τροχούστην οροφή διαφέρει από το τραμ του εδάφους, ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος, όμως είναι και η μόνη διαφορά. Το τελεφέρικ, το οποίο το βλέπετε στην αριστερή εικόνα, καθώς και τα εναέρια βαγόνια, τα οποία είναι δεξιά, δεν έχουν τη δικιά τους μηχανή, σέρνονται μόνο από ένα σκηνί και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορτής Skyway του Ανατόλη Γνίτσκι, όπου μας λέει ότι δημιουργούμε μία βιομηχανία μεταφορών και υποδομών, που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτής των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο αναφέραμε στην εισαγωγή μας. Είναι υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά δεύτερου επίπεδου. Γενικά, όπως γνωρίζετε, ο άνθρωπος στις τεντωμένες χορδές χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό για διάφορα χόμπι ή, όπως βλέπετε, σε ακροβατικά κόλπα ίσως, για δουλειά. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές γραμμής μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης τα οποία στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για την δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και αυτή είναι η διατομή της σιδηροτροχιάς χορδής όπου βλέπουμε, μάλλον μπορείτε να διακρίνετε τις δέσμες από σειρματόσχηνα, τα οποία εξασφαλίζουν με την εξαιρετική αντοχή τους την ακαμψία της γραμμής, καθώς και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολισθήσεις, τσουνάμι, σεισμούς, καθώς και σε άλλες φυσικές καταστροφές, αλλά ακόμα είναι ανθεκτικό και στις τρομοκρατικές ενέργειες. Η εταιρεία μας έχει παρουσιάσει τρεις μορφές δομών γραμμής, όπου η μία είναι η μη άκαμπτη, η άλλη η άκαμπτη και η τρίτη είναι η εύκαμπτη. Σε αυτή την εικόνα βλέπετε την εύκαμπτη και την ημιάκαμπτη και εδώ την άκαμπτη. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολόγιων χορδής, ο Ανατόλη Γνίτσκι, εργάζεται πάνω σε αυτό το έργο για πάνω από 40 χρόνια. Ένα ερώτημα το οποίο τίθεται συχνά είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Σαν μια καινούργια τεχνολογία, έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες, όμως εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμου είναι η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Και αν προσθέσουμε σε αυτό το μοναδικό σούπερ αεροδυναμικό σώμα, τότε υπάρχει δυνατότητα να επιτευχθεί η αεροδυναμική απόδοση, η οποία ήταν προηγουμένως αδύνατη. Εδώ βλέπουμε τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου, όπου το ένα προβλέπεται για αστική χρήση και το άλλο για πλαστική. Αυτό που προορίζεται για αστική χρήση διακρίνεται ότι έχει χωρητικότητα έως και 14 άτομα και αγγίζει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το άλλο, το οποίο προβλέπεται για μεγάλες αποστάσεις, έχει χωρητικότητα έως και 6 άτομα, το βαγονάκι ουσιαστικά, και φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Ένα άλλο ερώτημα, το οποίο επίσης τίθεται συχνά, είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών που ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Αυτό το διάγραμμα δείχνει το σύστημα αντιεκτροχιασμού συστικά, το οποίο παρέχει πύρα αξιόπιστο έλεγχο της κίνησης και μπορείτε να διακρίνετε την επικινδυνότητα ανάμεσα σε οχήματα ή μέσα μεταφοράς τα οποία χρησιμοποιείται καθημερινά, και μπορείτε να δείτε πόσο πιο επικίνδυνα ουσιαστικά είναι τα οδικά οχήματα σε σχέση με την τεχνολογία της Skyway, τα οχήματα μάλλον της Skyway.
Για την κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου, όπως γνωρίζετε, είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες σε δάφους ή ακόμα να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφορά χορτής λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζονται να παρθούν τέτοια μέτρα. Εδώ βλέπουμε συγκρίσεις της Skyway με υπάρχοντα μέσα μεταφοράς, όπου πάνω στα οποία θα ακολουθήσουν τώρα διαγράμματα, τα οποία θα τα σχολιάσω, για να δείτε τις διαφορές ανάμεσα στις οδικές μεταφορές ή και σε άλλα μεταφορικά μέσα τα οποία χρησιμοποιούμε καθημερινά, σε σχέση με το Skyway. Και αυτά είναι τα εικονίδια, όπου βλέπετε μερικά από αυτά, όπως είναι το όχημα μαγνητικής αιώρησης, οι οδικές μεταφορές, τα πλοία, οι αερομεταφορές και φυσικά το Skyway και άλλα ακόμα μέσα μεταφοράς. Σε αυτό το πρώτο διάγραμμα βλέπουμε, είναι ένα διάγραμμα βασικά για τις κεφαλούχες δαπάνες, όπου βλέπουμε ότι το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική αιώρηση έχει κατοχυρώσει την πρώτη θέση με μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τα έξοδα, καθώς και συνεχίζει να κρατάει την πρώτη θέση στις λειτουργικές δαπάνες, με τη διαφορά ότι δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά με τα άλλα οχήματα που είχε πριν. Παρ' όλα αυτά, η διαφορά, βλέπετε, είναι στοιχειώδη σε σχέση με την τεχνολογία Skyway, η οποία κρατάει το μικρότερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τις λιγότερες δαπάνες. Εδώ έχουμε ένα άλλο διάγραμμα που μας δείχνει για την περιβαλλοντική μόλυνση. Και βλέπουμε ότι τα οχήματα της Skyway έχουν κατοχυρώσει την πρώτη θέση ως τα πιο οικολογικά και φυσικά προς το περιβάλλον οχήματα και είναι εμφανής η μεγάλη διαφορά σχετικά με τις οδικές μεταφορές. Ένα άλλο διάγραμμα εδώ πέρα που μας μιλάει για την κατανάλωση ενέργειας, όπου βλέπετε ότι την πρώτη θέση την έχει κατοχυρώσει το Telefric, το οποίο καταναλώνει τη μεγαλύτερη ενέργεια σε σχέση με τα άλλα οχήματα. Ακολουθούν μετά από αυτό το όχημα μαγνητικής αιώρησης, το αεροπλάνο, τα οδικά οχήματα, ο σιδηρόδρομος και τέλος το Skyway. Σχετικά με το διάγραμμα το οποίο βασίζεται στη μεταφορική ικανότητα, βλέπουμε ότι την πρώτη θέση την έχει κατοχυρώσει και πάλι το Skyway ως το πιο ικανό μεταφορικό μέσο, ενώ ακολουθούν το μετρό και το τραμ. Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα, βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο και εάν μετρήσουμε το χρόνο τον οποίο θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο, οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Εδώ βλέπουμε δύο εκδοχές μεταφοράς μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και μικρών φορτίων, για τα οποία θα μιλήσουμε αναλυτικότερα στην επόμενη παρουσίαση που θα ακολουθήσει μετά από αυτήν. Σίγουρα, όπως γνωρίζετε πίσω, πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων, πρέπει να περάσουν από πολλές δοκιμές και πιστοποιήσεις. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές, μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Αναμένονται άλλα 4 είδη, τα οποία θα μας παρουσιάσει η εταιρεία στο προσεχές μέλλον. Και είναι όλα αυτά τα οχήματα τα οποία βλέπετε σε αυτήν την εικόνα. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έλαβε συνολικά 83 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 18 χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι και την Κίνα. Και φυσικά συνεχίζει να παίρνει. Αναμφισβήτητα, ένα άτομο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τόσο τιτάνιο έργο σε χρόνο ρεκόρ. Και γι' αυτό το σκοπό ιδρύθηκε στο Μίνσκ στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας η εταιρεία Unity String Technologies, όπου από το 2019 στην εταιρεία εργάζονται πάνω από 1,000 ειδικοί υψηλής ειδίκευσης.
Στην δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και κυβωτικά, αστικά και κυπριαστικά, υψηλής ταχύτητας καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Εκατέχνα Πάρκ, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Και κάθε χρόνο εκεί πέρα, το ΕΚΑΦΕ το οποίο πραγματοποιείται, συγκεντρώνονται επενδυτές από όλο τον κόσμο για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα στα οποία έχουν ήδη επενδύσει και να ενημερωθούν σχετικά με την πρόοδο που κάνει η εταιρεία. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκευή του Κέντρου Καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρτζα. Το Κέντρο Καινοτομίας Skyway στη Σάρτζα είναι το ερευνητικό και παραγωγικό σύμβλεγμα που θα γίνει πρωτοποριακή θέση του ομίλου εταιρείων Skyway κατά την είσοδό του στην αγορά της Μέσης Ανατολής καθώς και της Ασίας. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι άλλη μια απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η εταιρεία αυτή ενσωματώνεται εύκολα σε διάφορες μορφές εδάφους και χάρη στον απλό σχεδιασμό, οι γραμμές, οι χορδές μάλλον flyover, μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπόνηση των μεταφορών, υπάρχουν έργα για οικολογικά κτίρια, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, σαν αυτές που βλέπετε εδώ, είναι μια νέα λέξη στο πολυοδομικό σχεδιασμό. Εδώ βλέπετε κάποιες εταιρείες που σίγουρα γνωρίζετε. Και σαν αυτές εδώ τις εταιρείες, κάποτε και αυτές ξεκίνησαν από το μηδέν και κανένας ποτέ δεν φαντάστηκε ότι θα έφταναν στο επίπεδο στο οποίο βρίσκονται σήμερα. Έτσι και η Skyway ξεκινάει σιγά-σιγά και θα δείτε που μια μέρα θα φτάσει αυτά τα μεγάλα ονόματα. Και να κάνουμε μία μικρή σύνοψη ότι η υπέργεια μεταφορά Skyway είναι καινοτόμα, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και φιλική προς το περιβάλλον, διότι σκέφτεται τον άνθρωπο και παράλληλα φροντίζει τον πλανήτη μας. Και τώρα τελειώσαμε με την παρουσίαση της εταιρείας. Θα πάμε να πούμε σχετικά με τα νέα και τις πρόοδους που έχει κάνει η εταιρεία. Δώστε μου μισό λεπτό. Το 2020 έγινε διόρθρωση και αναβάθμιση των γραμμών στο Εκατέχνα Πάρκ στην Λευκορωσία. Για το υπεργρήγορο μοντέλο γίνεται συζήτηση για το σε ποια χώρα θα κτιστεί δοκιμαστική γραμμή μήκους άνω των 20 χιλιόμετρων για πιστοποίηση ταχύτητας που φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Επίσης κατασκευάστηκε και περνάει δοκιμές στο ελαφρύτερο όχημα Unilight. Έχουμε ξεκινήσει την κατασκευή της 7ης γραμμής για τα βαριά οχήματα. Έχουμε σχεδιάσει και κατασκευάσει δύο νέα ηλεκτρικά οχήματα. Το ένα είναι το Unicont με συνολική μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, ενώ η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Επίσης, μία παρένθεση, το Unicont έχει μεγάλη ζήτηση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το δεύτερο όχημα είναι το Unibus και έχει χωρητικότητα 25 επιβατών ουσιαστικά. Ένα δεύτερο έργο το οποίο ετοιμάζεται πάνω σε αυτό το έργο προβλέπει ένα τρένο το οποίο θα αποτελείται από συναρμολογημένα Unibus
συνολικής χωρητικότητας 200 ατόμων. Πρόσφατα τελείωσαν οι δοκιμές και η πιστοποίηση γραμμής φορτίου καθώς και μεταφοράς φορτίου. Το 2020 φτιάχτηκε ένα νέο εργοστάσιο για την σηριακή παραγωγή και έκταση 1.200 τετραγωνικών μέτρων. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνολογία 3D Experience, καθώς και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας για την πραγματοποίηση του έργου. Παράλληλα, συνεχίζονται τα έργα στο Innovation Center της Sharjah. Δοκιμαστικό κέντρο βρίσκεται στο χώρο του Αμερικανικού Πανεπιστημίου και σύμφωνα με τα λόγια του Unitsky, η εταιρεία έχει σε σχεδιά της να χτίσει και το δικό της ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το Ινστιτούτο Skyway, όπου θα εκπαιδεύονται οι ειδικοί. Η κατασκευή στις άρτες της πρώτης γραμμής δοκιμών μήκους 400 μέτρων έχει ολοκληρωθεί. Ένα άλλο κομμάτι 2,5 χιλιόμετρων θα ξεκινήσει την διαδικασία πιστοποίησης. Σε 3 χρόνια σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί μια διαδρομή φορτίου 130 χιλιόμετρων από τη Sharjah προς το λιμάνι Χορφακάν. Θυμηθείτε ότι το Ecodome έχει 2 λειτουργίες στο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Unique Stream Technologies στη Sharjah, όπου το πρώτο είναι ότι το Ecodome είναι η μελλοντική έδρα του έργου Skyway στη Μέση Ανατολή. Θα υπάρξουν παρουσιάσεις τεχνολογίας μεταφοράς χορδών για ξένες αντιπροσωπείες. Και το δεύτερο είναι ότι το Ecodome είναι μια σαφής επίδειξη μιας φιλικής προς το περιβάλλον προσέγγισης στην κατασκευή, η οποία συνδυάζει πράσινη τεχνολογία και την εργονομική αρχιτεκτονική. Στο κέντρο των δοκιμών έκανε και την επίσκεψή του και ο υψηλότητος Σέιχ Σουλτάν, ο οποίος είναι μέρος του Ανώτατου Συμβουλίου Αραβικών Εμμυράτων, κυβερνήτη της Sharjah. Το Skyway 10 Center της Sharjah επισκέφτηκαν την προσωπής και ανακοίνωσαν σχέδια για την κατασκευή ενός καινοτόμου συστήματος μεταφορών The Line, στο πλαίσιο του έργου γραμμικής πόλης νέων. Και πάνω στο έργο για τη μεταφορά βαριών εμπορευμάτων, ο Ιουνίσκι σχολιάζει ότι το πρώτο container Skyway έχει πολύ φθηνό κόστος μεταφοράς, καθώς κοστίζει $1 ανά 100 τόνους ανά χιλιόμετρο, το οποίο ποσό είναι σημαντικά λιγότερο από τις υπάρχουσες τιμές για τις χερσαίες μεταφορές. Σύμφωνα με τους ορθογράφους, ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα των τεχνολογιών χορδών είναι το χαμηλό κόστος κατασκευής και λειτουργίας, με πλήρη περιβαλλοντική φιλικότητα και ασφάλεια. Η κατασκευή για ενός χιλιόμετρου γραμμής Skyway κοστίζει $1 εκατομμύριο, το οποίο ποσό είναι από 3-5 φορές χαμηλότερο από την κατασκευή των πιο προσιτών συστημάτων μεταφοράς, όπως αυτοκινητόδρομων, σιδηρόδρομων ή τραμ. Η μεταφορά Unicont επιτρέπει τη μείωση του κόστους μεταφοράς 2 φορές σε σύγκριση με τον σιδηρόδρομο και 3 φορές σε σύγκριση με τον αυτοκινητόδρομο. Και σχετικά με τη μεταφορά υψηλής ταχύτητας, ένα χιλιόμετρο μιας τέτοιας διαδρομής θα κοστίσει περίπου $5 εκατομμύρια. Και αν το συγκρίνουμε με σύγχρονος αυτοκινητόδρομος υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη, μας βγαίνει ότι είναι πολύ πιο ακριβά, διότι στους αυτοκινητόδρομους κοστίζει $30 εκατομμύρια ανά χιλιόμετρο. Και αν το συγκρίνουμε και με μετρό ή monorail, βλέπουμε ότι το υπραστικό μετρό του Ντουμπάι κόστησε στην πόλη περισσότερα από $120 εκατομμύρια ανά χιλιόμετρο. Το monorail του Seattle κόστησε πάνω από $60 εκατομμύρια ένα χιλιόμετρο, ενώ το Shonan monorail στην Ιαπωνία πάνω από $180 εκατομμύρια ένα χιλιόμετρο. Και εδώ έχουμε μία σύγκριση ανάμεσα στο Skyway και στο monorail, τα οποία είναι διαφορετικά είδη μεταφοράς, διότι υπάρχουν πολλοί που τα μπερδεύουν. Και θα δούμε εδώ μερικές από τις κυρίες μεταφορές τους. Σχετικά με το route distance,
βλέπουμε ότι στο Skyway δεν υπάρχει όριο. Βλέπουμε ότι είναι not limited, ενώ το monorail φτάνει τα 50 χιλιόμετρα. Σχετικά με την μέγιστη ταχύτητα, βλέπουμε ότι το Skyway μπορεί να αναπτύξει έως και 150 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το monorail τα 70 χιλιόμετρα την ώρα, περίπου τα μισά. Σχετικά με τα σιδηροδρομικά βαγόνια, βλέπουμε ότι στο Skyway είναι αυτόνομα αυτοκίνητα σε χαλίδινους τροχούς, ενώ στο monorail είναι βαγόνια πάνω σε λάστιχα πιεσμένου αέρα. Σχετικά με την απόσταση κίνησης οχημάτων, βλέπουμε ότι στο Skyway είναι από 20 έως και 50 δευτερόλεπτα, δηλαδή το όχημα το οποίο θα παραλάβει τους επιβάτες και θα φύγει, αμέσως στο επόμενο γραμμή θα κάνει τόσο χρόνο για να θα είναι έτοιμο στο οποίο θα επιβαστούν και οι επόμενοι επιβάτες. Ενώ στο monorail αυτή η διαδικασία φτάνει από 5 έως και 20 λεπτά. Και το τελευταίο που είναι ουσιαστικά η μεταφορική ικανότητα. Βλέπουμε ότι κάθε μέρα, αναμέρα, το Skyway παίρνει έως και 500,000 επιβάτες. Ενώ το monorail μπορεί να μεταφέρει και 137,000 επιβάτες. Σε μερικά χρόνια θα δούμε τις γραμμές της Skyway σε όλον τον πλανήτη, από ζεστά μέρη και σε κρύα μέρη. Θα κτιστούν οικολογικές γραμμικές πόλεις και όλο αυτό το σύστημα γραμμών θα ονομαστεί Transnet. Και να πούμε τώρα σε κάποια πιο πρόσφατα νέα, τα οποία ήταν του προηγούμενου και αυτού του μήνα. Ο ευρέας γενικός σχεδιαστής της Skyway, Anatoly Yunitskiy, έκανε κάποιες δηλώσεις για την εταιρεία. Η πρώτη δήλωση ήταν σχετικά με το νέο γραφείο στη Λευκορωσία και ανάφερε ότι πρόκειται για ένα 9-όροφο κτίριο, αυτό που βλέπετε εδώ πέρα στην παρουσίαση, με συνολική έκταση άνω των 10.000 τετραγωνικών μέτρων. Η έδρα της μηχανικής εταιρείας Yunitskiy Stream Technologies βρίσκεται σε αυτό το κτίριο. Συνολικά έχουμε 36 κτίρια σε διαφορετικές χώρες, όπου οι συνδιοκτήτες αυτών των εγκαταστάσεων είναι ήδη επενδυτές εταιρείες. Είναι μια κοινή ιδιοκτησία που αποτέλεσε με μια επένδυση στην τεχνολογία. Σχετικά με την παραγωγή, έχουμε δημιουργήσει μια ισχυρή εγκατάσταση παραγωγής και την έχουμε εξοπλίσει με σύγχρονο εξοπλισμό. Η παραγωγή διαθέτει μηχανήματα 5 αξώνων και 7 αξώνων αξίας εκατομμυρίων δολαρίων. Καμία άλλη επιχείρηση στη Λευκορωσία δεν διαθέτει τέτοιο σύνολο σύγχρονου εξοπλισμού. Και αυτή η παραγωγή ανήκει επίσης στους επενδυτές. Σχετικά με τα μονοπάτια για τις μεταφορές, έχουν κατασκευαστεί 5 πίστες στο Εκατέχνα Πάρκ και 2 ακόμα βρίσκονται υποκατασκευή για βαριά οχήματα. Στα Εμμυράτα έχει ήδη κατασκευαστεί ένα κομμάτι 400 μέτρων και βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή 2 διαδρόμων 2,5 χιλιόμετρων. Κατασκευάσαμε επίσης 12 μοντέλα μεταφοράς, τα οποία είχαμε αναφέρει και νωρίτερα και είναι αυτά που βλέπετε εδώ πέρα. Και να τονίσουμε ότι είναι εντελώς διαφορετικά το ένα με το άλλο, σχεδιασμένα και κατασκευασμένα στα εργοστάσια της εταιρείας μας, τα οποία αυτά όλα δημιουργήθηκαν επίσης από το μηδέν, με μοναδική υποστήριξη αυτής των επενδυτών και μάλιστα όλα αυτά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όλα αυτά τα έργα έχουν σύγχρονους εξοπλισμούς, σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και είναι βιομηχανικά προϊόντα. Σχετικά με τα στοχευμένα έργα, τα πρώτα στάδια εργασίας με στοχευμένα έργα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Φέτος θα ανακοινώσει η εταιρεία πολλά στοχευμένα έργα που εφαρμόζει. Αυτά δεν είναι έργα που έχουν προγραμματιστεί για το μέλλον, είναι έργα τα οποία ήδη επεξεργάζεται. Μάρκα Skyway. Η Yunitskiy Stream Technologies είναι η εταιρεία της ρίζας.
Το Skyway είναι εμπορικό σήμα ενός συγκεκριμένου προϊόντος σε ένα συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης και η Skyway Community μαζεύει χρήματα από τους επενδυτές, τα οποία τα δίνει για την πραγματοποίηση των έργων. Γι' αυτό όλα τα έργα και τα ακίνητα που έχει η Unisys Green Technologies ανήκουν στους επενδυτές της εταιρείας. Το 15ο στάδιο ανάπτυξης είναι απαραίτητο για να οικοδομήσουμε μία πίστα για την δοκιμή μεταφοράς υψηλής ταχύτητας. Γι' αυτό έχουμε ήδη τις απαραίτητες σχεδιαστικές λύσεις και το ίδιο το μηχάνημα. Προφανώς, το 15ο στάδιο μπορεί να διαρκέσει έως και 2 χρόνια. Δηλαδή, τόσο περίπου προβλέπει η εταιρεία. Σχετικά με την διαδρομή υψηλής ταχύτητας, έχουμε ξεκινήσει μία δεύτερη διαδικασία για να λάβουμε άδεια για την κατασκευή της γραμμής υπερυψηλής ταχύτητας στην Λευκορωσία. Και αν αρνηθούν το αίτημά μας, έχουμε περισσότερες επιλογές σε άλλες χώρες, για παράδειγμα στα Εμιράτα. Όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το κόστος κατασκευής εκεί πέρα είναι φυσικά πολύ πιο υψηλό. Και σχετικά με την έναρξη κεφαλαιοποίησης, η IPO είναι μία μόνο από τις επιλογές κεφαλαιοποίησης. Χρειάζεται ένα IPO για να κερδίσουμε επιπλέον χρήματα, αλλά μπορούμε αυτό να το κάνουμε και με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, η κεφαλαιοποίηση είναι ήδη σε εξέλιξη, αν και αργά. Η σοβαρή κεφαλαιοποίηση θα ξεκινήσει όταν δημιουργήσουμε συγκεκριμένες διαδρομές. Και ο ίδιος ο Γιάννης δηλώνει ότι είναι σίγουρος πως θα γίνει αυτό φέτος. Σχετικά με τα μελλοντικά σχέδια, σε 5 χρόνια η κεφαλαιοποίηση του ομίλου εταιριών μας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε 10 χρόνια και όχι λιγότερο, από 1-3 εκατομμύρια δολάρια, θα υπάρξουν δεκάδες και εκατοντάδες έργα παράλληλα σε εξέλιξη. Θα έχουμε εξειδικευμένη παραγωγή για διαφορετικά στοιχεία του ζεστήματος χορδών. Έχουμε ήδη αναπτύξει τεχνολογίες για να κάνουμε μια ξεχωριστή παραγωγή για αστικά φορτηγά και οχήματα υψηλής ταχύτητας. Και πάμε στην τελευταία παρουσίαση, ώστε μισό λεπτό. Στις 21 Ιουνίου, λίγο παραπάνω πριν από ένα μήνα, το έργο Skyway μετέβη στον υποσταθμό ανάπτυξης 14,2. Η τρέχουσα υπόφαση ξεκίνησε από τον Δεκέμβριο του 2019 και είναι μεγαλύτερη διάρκεια όλων, διότι η έναρξη της συνέπεσε με την πανδημία του κορονοϊού. Και παρόλα αυτά, το έργο συνέχισε να αναπτύσσεται τον τελευταίο 1,5 χρόνο και έχει επιτύχει πολλούς στόχους. Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος υποσταθμού στο κέντρο ENA Unisys Green Technologies στη Σάρτσα, δείξαμε τη μεταφορά Skyway για τη μεταφορά θαλάσσιων εμπορευματοκιβωτίων. Ολοκληρώθηκε το εξωτερικό και το εσωτερικό φινίρισμα του Eco House. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή στηριγμάτων ακύρωσης για τη φωτεινή γραμμή στα 400 μέτρα. Φέραμε τις απαραίτητες επικοινωνίες σε όλα τα κτίρια και ανοίξαμε τους δρόμους. Εγκαταστήσαμε ενδιάμεσα στηρίγματα για 2 βαριά κομμάτια μήκους 2,5 χιλιομέτρων. Ανακοίνωσαν το πρώτο προγραμματισμένο στοιχευμένο έργο της διαδρομής φορτίου Skyway από τη Σάρτζα προς το λιμάνι Χορφακάν. Και επίσης ανακοινώθηκε και η μετάβαση του κέντρου ENA στην δεύτερη φάση κατασκευής από τις 3, όπου εκτός από τα βαριά επιτεύγματα που αναφέρονται, οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες του ομίλου εταιρείων Skyway συνέχισαν την καθημερινή τους εργασία για να αναπτύξουν το έργο και να το φέρουν στην εμπορική αγορά.
Ο όμιλος εταιριών Skyway έχει ήδη σχέδια για το επόμενο υποστάδιο, τη δοκιμή εμπορευματικών μεταφορών σε βαριές διαδρομές στο κέντρο ENA, και τη συμμετοχή της Skyway στην Διεθνή Έκθεση Expo που θα πραγματοποιηθεί στο Ντουμπάι, καθώς και εργασία για στοχευμένα έργα, τα οποία σύμφωνα με την διοίκηση θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2021. Και αυτό είναι επίσης μόνο μέρος των σχεδίων που περιμένουν την εφαρμογή τους στο εγγύς μέλλον, δεδομένου ότι πολλές αποφάσεις προετοιμάζονται και λαμβάνονται με εμπιστευτικότητα, οι οποίες ελπίζουμε ότι θα εισαχθούν σταδιακά κατά το 14,2 υποστάδιο. Και αυτή είναι η παρουσίαση για σήμερα. Τελειώσαμε λίγο νωρίτερα, όπως σας υποσχέθηκα. Άμα υπάρχει κάποιο σχόλιο, μπορείτε να το γράψετε στο chat και θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και ελπίζω φυσικά να έχουμε περισσότερα νέα για να μάθουμε το progress ουσιαστικά που έχει κάνει η εταιρεία. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια.